Η κβαντοφυσική μας διδάσκει να μην φοβόμαστε το θάνατο. Ο θάνατος είναι μια απλή αλλαγή της σημαντικής μας διεύθυνσης. Αν μπορέσουμε να αποδεχτούμε αυτή τη θεωρία, αυτό θα σήμαινε πως ο παράδεισος δεν είναι κάποιο μακρινό μέρος, αλλά ένα μόνο βήμα στο κατόφλι προς τον επόμενο τόπο. Η Αγία Γραφή περιγράφει όμως τον παράδεισο ως τόπο ακατανόητης δόξας. Ενώ οι επιστήμονες αναζητούν αποδείξεις για τη θεωρία τους, οι ενδείξεις για τον κυριολεκτικό παράδεισο συνεχίζουν να σειραίουν. Ο δόκτωρας Μέλβιν Μόρς προχωρά τη μελέτη σε εκείνους με τη λιγότερη πολιτισμική φαντασία, στα παιδιά. Η πρώτη μου συνάντηση με αυτό το φαινόμενο έγινε όταν συνάντησα ένα κοριτσάκι, τη μικρή Κέιτι. Κοιτούσα το άψυχο κορμάκι της και αναρωτιόμουν αν υπάρχει τρόπος να τη σώσω. Η αξονική έδειξε είδημα στον εγκέφαλο, κανένα αντανακλαστικό, και βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Τότε έρχεται η οικογένεια μέσα και μου ζήτησαν αν μπορούσαν να προσευχηθούν για αυτή. Σκέφτηκα ότι δεν καταλάβαιναν πως δεν είχε καμία πιθανότητα να ζήσει. Πιάστηκαν γύρω της και άρχισαν να προσεύχονται. Τρεις μέρες αργότερα η Κέιτι ανένυψε πλήρως. Λίγο μετά την επίστευτή της ανάρρωση, επέστρεψε για επανέλεγχο. Με θυμήθηκε να της κάνω τεχνητή αναπνοή. Μου φάνηκε παράξενο που το θυμόταν. Η Κέιτι εντυπωσιάζει τον γιατρό, αναγνωρίζοντας όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και έναν άλλο συνεργάτη του. Ήξερε ποιος από τους δύο τους είχε μπει στο δωμάτιο πρώτος. Θυμάμαι πολύ καθαρά ότι κατά τη διάρκεια της ανάνυψης τα μάτια της ήταν κλειστά. Μάλιστα βρισκόταν σε βαρύ κόμμα όλη αυτή την ώρα. Σκέφτηκα, για σκέψου, τι γίνεται εδώ πέρα. Τώρα έχει προκαλέσει την περιέργειά του. Ο γιατρός της ήταν να θυμηθεί την πισίνα. Η απάντησή της τον ξανασοκάρει. Η αθώα της απάντηση ήταν, εννοείς όταν συνάντησα το Χριστούλη και το Θεό? Εκείνη τη στιγμή δεν είπα τίποτε άλλο. Ίσως έφταιγε το σοκ, το ζωγραφισμένο στο πρόσωπό μου. Ίσως ντρεπόμουν. Αλλά τη ζήτησα να επιστρέψει για νέα επανεξέτεση. Τότε μου είπε λεπτομέρειες για το πώς είχε ανέβει στους ουρανούς. Μου είπε ότι ο Χριστός της είχε πει ότι ήταν ώρα να γυρίσει πίσω. Και εκείνη απάντησε, «Όχι, θέλω να μείνω στον παράδεισο, περνάω ωραία». Και μετά εκείνος τη ρώτησε, «Δεν θέλεις να ξαναδείς τη μαμά σου?» Και τότε επέστρεψε στη συνειδητότητα. But don't you want to see your mother? And at that point, she returned to what we call consciousness. Είδε πράγματι για λίγο τον παράδεισο η Κέιτι. Κάποιοι θα ισχυριστούν ότι τα παιδιά μπορούν να κατασκευάζουν εφάνταστες ιστορίες. Μήπως η εμπειρία της Κέιτι και άλλων σαν εκείνη μας φέρνουν λίγο πιο κοντά στην αλήθεια, στην αναζήτηση του παράδεισου. Αν βασιστούμε στις μαρτυρίες όσων λένε πως έφτασαν ως εκεί και επέστρεψαν, παράδεισος και κόλαση είναι αληθινά μέρη. Στο μεταξύ, η ιδέα της ζωής μετά θάνατον δοκιμάζεται και το πού βρίσκεται ο παράδεισος αμφισβητείται από τα θεωρήματα της κβαντοφυσικής, ενώ η πιο ενδελεχής και προωθημένη σύγχρονη μελέτη καταλήγει στο αδιοφιλονίκητο συμπέρασμα. Τώρα μπορούμε να δηλώσουμε με βεβαιότητα πως η ζωή συνεχίζεται. Το ερώτημα παραμένει. Συνεχίζει πού? Μέχρι σήμερα, οι ληστές και σκεπτικιστές απέτυχαν να δώσουν μια πιστευτή εξήγηση για αυτά τα καταγεγραμμένα φαινόμενα. Και καθώς η επιστήμη μαθαίνει περισσότερα για το σύμπαν και τη θέση μας σε αυτό, τα νέα στοιχεία μοιάζουν να προσεγγίζουν λίγο παραπάνω το δυσδιάκριτο στόχο μας. Πρέπει να αγνοήσουμε τα στοιχεία αυτά. Μπορούμε να τα αγνοήσουμε? Ο τρόπος απάντησής μας μπορεί να μας επηρεάσει αιώνια.